Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Όλες σχεδόν οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Βρετανίας, που παραδοσιακά είναι τουρκόφιλοι οι Βρετανοί, δεν ξέρω τι γούστα έχουν, είναι εναντίον της εντάξεως της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Διαπιστώνεται ότι η τυχούσα ένταξη της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη δεν θα εξευρωπαϊσει την Τουρκία, αλλά θα εκμουσουλμανίσει την Ευρώπη, διότι ήδη οι μουσουλμάνοι είναι τόσο πολλοί, που όταν θα μπουν και άλλα 70-80 εκατομμύρια μέσα, τα πράγματα θα αλλάξουν εντελώς. Βλέπουμε τον Σαρκοζή που επιμένει, βλέπουμε και την ίδια τη Μέρκελ, βλέπουμε και άλλους σε κάποιες χώρες, όμως έχουμε τους Βρετανούς, έχουμε τους Σουηδούς, οι οποίοι θα έχουν τους λόγους τους. Εμείς τι λόγο έχουμε, δεν μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε, που εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον επιμένουμε ότι πρέπει η Τουρκία να μπει στην Ενωμένη Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι δύο παλιοί ηγέτες, τόσο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όσο και ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχαν πάρει μια συγκεκριμένη θέση και έλεγαν ότι ουδεμία συνομιλία θα κάνουμε με τους Τούρκους για οποιοδήποτε θέμα, αν δεν αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο. Αυτό λησμονήθηκε. Πέρασαν τα χρόνια, δημιουργήθηκε μια καινούργια κατάσταση και εδώ και μια δεκαπενταετία τουλάχιστον έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική να μπει η Ενωμένη Τουρκία ή η Τουρκία στην Ενωμένη Ευρώπη. Υποθέτω με το σκεπτικό ότι αφού οι άλλες χώρες δεν τη θέλουν και δεν πρόκειται να ενταχθεί η Τουρκία, εμείς σας κάνουμε τον καλό για να φανούμε στα μάτια των υπολείπων ότι δεν είμαστε οι κακοί της υποθέσεως. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι και έχει την εξήγησή του. Από την άλλη, πλευρά όμως, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, αν κάτι στραβώσει και μπει η Τουρκία στην Ενωμένη Ευρώπη, τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι, αν εφαρμόσει όλες τις διατάξεις που διέπουν την ζωή των κατοίκων της Ενωμένης Ευρώπης, τότε είναι ενδεχόμενο η Τουρκία να διαλυθεί, διότι προασπίζοντας και δίνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στις μειονότητες που έχει η Τουρκία μέσα και που τα στερούνται τώρα, είναι βεβαία η διάλυση της Τουρκίας σε πάρα πολλά κομματάκια. Αυτό είναι το θετικό ενδεχόμενο. Δεν είμαστε βέβαιοι όμως, ή μάλλον είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να εφαρμόσει όλα όσα τη ζητούν, διότι και τώρα που πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο, κάνει το ίδιο. Πόσο μάλιστα όταν θα είναι μέσα στην Ευρώπη. Τι θα την κάνουν, θα την δίνουν τη στιγμή που το μεγάλο αφεντικό πέραν του Ατλαντικού επιμένει ότι τη χρειάζεται εκεί μέσα, βεβαίως προκειμένου να διαλυθεί εντελώς η Ευρώπη, που ήδη αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ενωμένη ούτε Ευρώπη δυστυχώς. Άλλα εσκέπτοντο αυτοί που τη δημιούργησαν και άλλα παρατηρούμε τώρα. Ένα παράρτημα, προτεκτοράτο, υποκατάστημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι. Το πιο αρνητικό ενδεχόμενο όμως είναι αυτό που είπε ο Ζαλ κάποτε, πρωθυπουργός της Τουρκίας, ότι δεν χρειάζεται πόλεμος να κατακτήσουμε την Ελλάδα. Όταν θα μπούμε στην Ευρώπη θα τους στείλουμε 3 εκατομμύρια μετανάστες και το θέμα τελείωσε. Αυτή η προοπτική είναι πάρα πολύ πιθανή και δια τον λόγο ότι 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους σχεδόν έχουμε. Σκεφτείτε λοιπόν όταν θα έρθουν και οργανωμένοι Τούρκοι, που και τώρα υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους πολλούς, πάρα πολλοί πράκτορες των Τούρκων έχουν μπει μέσα, είναι σαφέστατο αυτό, και μεταξύ των Κούρδων, για να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, μήπως ετοιμάζουν οι Κούρδοι κάποια προβλήματα, όπως πριν από 20 χρόνια περίπου, όταν ανατείναζαν τουρκικές πρεσβείες ή γραφεία τουρισμού των Τούρκων, όταν ο Τσαλάν και το ΠΚΚ είχε την στοιχειώδη δυναμική. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, δεχόμαστε να μπουν οι Τούρκοι με κίνδυνο να διαλυθούμε παντελώς εμείς, χωρίς να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα του εδάφους μας, και όταν λέω εδάφους εννοώ και τον θαλάσσιο χώρο, τον οποίο ήδη έχουμε απολέσει, χωρίς να υποχρεώσουμε τους Τούρκους να αναγνωρίσουν την κυριότητα την οποία έχουμε στα νησιά και στα ξερονήσια του Αιγαίου, όπως προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες, χωρίς να υποχρεώσουμε τους Τούρκους να μην επεμβαίνουν σε θέματα της Θράκης, διότι δεν έχουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο Τούρκους στη Θράκη, αλλά έχουμε μουσουλμάνους, χωρίς να εμποδίσουμε τους Τούρκους να διεκδικούν ακόμη και περιοχές όπως είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου ή κάποιους λίγους μουσουλμάνους, το 0,9% που υπάρχουν στα Δωδεκάνησα, χωρίς να εμποδίσουμε τους Τούρκους να μην απειλούν με πόλεμο σε περίπτωση που εκμεταλλευτούμε όλα τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε στο Αιγαίο και όχι μόνο στο Αιγαίο, ακόμα και σε περιοχές πολύ μακριά από την Τουρκία, χωρίς λοιπόν να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να απαιτήσουμε ουσιαστικά από την Τουρκία να συμπεριφέρεται ως πολιτισμένη χώρα που δεν μπορεί να το κάνει, εμείς είμαστε οι προστάτες των Τούρκων αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα και ο ίδιος ο Σαρκοζή κάποια στιγμή να θυμώσει
και να μας πει τι στην ευχή κάνετε εσείς. Εγώ φωνάζω να μην μπουν οι Τούρκοι και εσείς είστε αντίθετοι μου. Και ποια είναι η συμπεριφορά των Τούρκων. Φάνηκε με αυτή την ιστορία του μουσείου, όπου ο κύριος Ερντογάν προφασίστηκε ψευδώς ότι είναι άρρωστος, διότι αν ήταν άρρωστος θα έμενε στο σπιτάκι του, και όχι σκοπίμως την ίδια ώρα να βρεθεί μακριά από την Άγκυρα σε μια κομματική συγκέντρωση, όπου μας έστειλε μήνυμα ότι εγώ είμαι μια χαρά, αλλά δεν ήθελα να έρθω εκεί στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν με τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές μας ενεργούν οι Τούρκοι. Όταν ο κύριος Νταβούτογλου στις 27 Ιουνίου θέλει να έρθει οδικός για να επιθεωρήσει την Εγνατία Οδό, ενώ αυτό το ταξίδι των 6-7 ωρών και 8 ενδεχομένως θα μπορούσε να το κάνει σε μισή ώρα αν πήγαινε αεροπορικός, όλα αυτά κυρίες και κύριοι είναι προκλήσεις τις οποίες πρέπει κάποτε να τις αντιμετωπίσουμε όπως έχουν. Και όχι με αυτό το ψευτό κουτοπώνυρο δίλημα ότι άσε τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και εμείς να παραστάρουμε τους καλούς. Όπως είπα προηγουμένως, αν κάτι στραβώσει, το βάρος εμείς θα το έχουμε. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία. Αυτοί πολύ λιγότερο από εμάς. Αυτά για τώρα. Δημήτρης Καψάλας για το Ηλιακό.gr.